Είναι μεγάλο, ναι, δηλαδή. Είναι το μακαρίτι λίγο. Δύο νούμερα μεγαλύτερο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι έχει σήμερα το βράδυ ο Πέτρος Κωστόπουλος. Δημήτρης Σταρόβας, πολύ αποκαλυπτικός. Μας λέει τι τελικά συμβαίνει με τις γυναίκες στη ζωή του, γιατί έχει τρελή πέραση, παιδιά, ο Δημήτρης. Εννοείται. Φοβερό σου ξέρει τις γυναίκες. Και φυσικά η Βίκη Χατζηβασιλείου. Και ερχόμαστε με κάτι που την αφορά. Καταρχήν έχω να προπατήσω τόσο από το στρατό. Με πέθανες. Θέλω ένα κίνητρο. Βρες μου μια ωραία να έρθει να μου πει Σταρόβα, αδυνάτησες εσύ και θα δεις. Να πω εγώ τι θα δω και να πει αυτή, δεν φαντάζεσαι. Οι γυναίκες δηλαδή δεν κερατώνουν. Μου έχουν πει και το απίστευτο. Ναι. Ότι πήγαμε άλλον και επειδή φταίς, εσύ με έκανες από έπρεπε να ζητήσω και συγγνώμη. Καταρχήν από που φεύγω αφήνω και όλο το σπίτι. Έχω πάρει, πρέπει να έχω πάρει ζωή μου 30 πλυντήρια, 40 σαλόνια. Ναι, τώρα πρέπει να χτυπήσουμε. Αλλά δεν σημαίνει τίποτα. Όχο Μουρατίδης την έφαγε. Τη ματαιοδοξία την έχουμε όλοι όσοι κάνουμε τηλεόραση, ας είμαστε ειλικρινείς. Όταν τα παιδιά σου ήθελε να στείλει μέσα από την εκπομπή πακέτο σε φίλο του ή σε φίλη του, θα το έκανες? Ναι. Γιατί δεν το κάνω. Εσύ και αυτοί μου λένε φύγε ρε μαμά λίγο. Μήνε καμιά μέρα παραπάνω στην Αθήνα, πάρα πούμε κανένα σουβλάκι, κανένα γύρο. Γιατί ο μπαμπάς προφανώς τους κάνει τα χατήρια αυτά. Ναι, ναι. Τρώει και αυτός γύρω. Ού, εννοείται. Το λέω αυτό γιατί ο άντρας είναι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος. Και γι' αυτό τα λέω αυτά. Τον πειράζουν πάρα πολύ υπομονετικός. Αυτό φαίνεται, αυτό φαίνεται, αυτό φαίνεται. Στο σπίτι κλαίω βλέποντας την εκπομπή με την καρδιά μου, γιατί εκεί δεν με βλέπει κανείς. Δεν έχω να διαχειριστώ την κατάσταση που πρέπει να είμαι ψύχρεμη. Πόσες φορές θα κλάψεις? Όσες κι αν τη δω. Άλλο να εκτονώνεσαι και άλλο να κρατάς το θυμό σου. Εγώ δεν το κρατάω το θυμό μου, γιατί τον βγάζω το θυμό μου. Ωραία. Είμαι εξωστρεφής αυτό. Λες και είναι αμαρτία το να δουλεύεις και το να παίρνεις το μισθό σου. Κι όμως αισθάνομαι άσχημα. Γιατί κάποιοι άνθρωποι πεινάνε. Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν τα φροντιστήρια των παιδιών τους. Κάποιοι δεν έχουν πετρέλαιο να βάλουν. Για κανένα δεν είναι εύκολη εποχή.